Casual Gamers, καλησπέρα. Σας σκεφτόμουν όλη μέρα. Επιστροφή στο Last of Us. Ποντικάκι εδώ. Και σας υπόσχομαι ότι σε αυτό το επεισόδιο δεν θα χαθώ. Σε κανένα από τους 30 ορόφους που έχουμε να εξερευνήσουμε. Έλα φακέ, κάνε μου τη χάρη. Προσπαθώ να βρω έναν ιρμό σκέψης, να μιλάω σαν άνθρωπας. Όχι, εσύ εκεί να μου κάνεις τσίκι 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 τσίκι. Σε ακολουθώ βέβαια να έχω απορία. Ποιες μπαταρίες δουλεύουν μετά από 20 χρόνια. Πες να έχουν χύσει τα ζουμιά τους και δεν γίνομαι πρόστιχη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, έτσι. Ποιες μπαταρίες δουλεύουν μετά από 20 χρόνια. Και οι μπαταρίες που βάζουμε στους φακούς. We found out where they went. Νέος όροφος, νέες ευκαιρίες, νέο loot, ένα ντούβλο. Α, κράταγα ήδη μπουκάλι. Συγγνώμη, μ' αρέσουν τα ντούβλα περισσότερο. Έλα κι εγώ που νόμιζα ότι είναι σιβόπορτα. Δόξασε ο κύριος, αυτός είναι ο τελευταίος όροφος. Δεν θα σας πάσω τα νεύρα με όλο το loot. Συνοπτικές διαδικασίες όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να μας πεταχτεί και τίποτα στη μούρη. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει απομείνει εδώ πάνω. Κάτι μπορεί να κοιμάται στις γωνίες. Ξέρετε, είναι σαν τις κατσαρίδες. Πόσες κατσαρίδες ζούνε όλο το χρόνο μέσα στο σπίτι σας, πίσω από έπιπλα και δεν έχετε την παραμικρή ιδέα. Μέχρι ότου να κάνετε θόρυβο στη συγκεκριμένη περιοχή που κρύβεται η κατσαρίδα. Σας έβαλα σε σκέψη, κουνήστε όλα τα έπιπλα για να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πίσω από τα έπιπλα. Οκ, okay, ναι. Κοιτάξτε, μπορεί να μην μένετε σε υπόνομο όπως ζω εγώ, ας πούμε. Στον υπόνομο, στο υπόγειο ή οτιδήποτε είναι αυτό το μέρος που ζω. Αλλά έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι υπάρχουν πράγματα πίσω από τα έπιπλα. Όλα τα έπιπλα. Ή κάτω από τα έπιπλα. Ωραία. Αφού σας έβαλα φρικιαστικές σκέψεις και... Shit. Σας δημιούργησα εφιάλτες καλή ώρα. Αυτό που λέγαμε για τους θορύβους πίσω από τα έπιπλα. Όχι. No, clickers don't hide. Mm-hmm. Είναι φαντάσματα, Έλλη. Το παιχνίδι έχει poltergeist. Εκτός από zombie. Έπρεπε λίγο έτσι να κάνουμε το gameplay πιο πικάντικο, αν θες. Ήχ! Αυτά είναι σαν τα MRI μου. Ας το διάολο από εδώ. Well, maybe in all that research they turned into fucking monkeys. Let's keep searching, we'll find something. Εδώ και δύο επεισόδια αυτό κάνουμε. Ψάχνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Λουτάρουμε. Δύο επεισόδια και λουτάρουμε. Μπορεί παραπάνω επεισόδια, 20 επεισόδια λουτάρουμε με τον Τζόελ. Δεν υπάρχει gameplay, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι εγώ που ανοίγω σιρτάρια και ντουλάπια. Lab recorder.
Sure glad we didn't mess with them monkeys. He didn't say where they went. I know, let's just keep looking. Ναι, ας ελευθερώσουμε μερικές μολυσμένες μαϊμούδες στην άγρια φύση, γιατί έτσι. Χαίρομαι που τον δάγκωσε, του άξιζε. Ήσουν και επιστήμονας, τρομάρα σου. Τα διπλώματα να τα βάλεις στον πάτο σου. Yeah, no shit. I'm dead. Or I will be soon. Got me some time to reflect. Been years that felt like we were... fucking thing was a giant waste of time. I'm not gonna do this anymore. Come on. Looking for the others. They've all returned to St. Mary's Hospital in Salt Lake City. You'll find them there. Still trying to save the world. Do you know where that is? I know the city. Is it far? It ain't close. I mean, on horseback. What? The fireflies? Get down! Oh! Who the fuck are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. Κλέφτες και λοποδίτες, τι άλλο θα είναι. Μας έχουν πάρει στο κατώβιο από τότε που ξεκινήσαμε το game. Τους έχουμε καταστρέψει τη ζωή και θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Γιατί παρκάρω το άλογο σε όλα τα άβολα σημεία, γιατί δεν πάω να το κρύψω σε μια γωνία. Όπως τις κατσαρίδες κάτω τα έπιπλα. Okay, πρέπει να σκάσω με αυτή την ιστορία, σας έχω φρικάρει φουλ. Λοιπόν, εκτός των άλλων είναι εκτός θέματος. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο για τις κατσαρίδες πίσω από τα... Ας πάμε να σκοτώσουμε τους τυπάδες. Σενιόρ, ήμουνα πίσω από τον τοίχο. Έπιανα το τσεκούρι, Έλλη. Το τσεκούρι που παραλίγο από τσουρέκι. Γαμώ το κέρατο, μιλάω ελληνικά σωστά. Δεν μπορώ να κάνω upgrade το τσεκούρι μου. Λοιπόν, αποφάσισα. Αυτό το επεισόδιο θα ονομαστεί «Ματωμένο τσουρέκι». Γιατί? Δεν ξέρω. Να θυμηθώ να το βάλω στις σημειώσεις. Γιατί έχουν πετάξει φωτοβολίδα εκεί πίσω. Μου πήρε λίγη ώρα να το πέτυχα. Right, αυτό είναι left. Συγγνώμη, σκόρδο κρεμμύδι. Πού? Κεφάλι είναι αυτό? Αχα. Όπα, δεν ήθελα να ανοίξω το inventory. Το κέρατο. Slow clap. Δεν είμαι εγώ. Είπα δεν είμαι εδώ. Τον έχει απίσει το ξύλο η Έλλη, δεν μ' άφησε να τον αγγίξω. Δώσ' μου το τσουρέκι σου. Ποθώ το τσουρέκι σου. Φέρ' το εδώ. Κοίτατε, αυτή τη φορά δεν είναι κανείς μας στο δωμάτιο. Είμαι μόνος. Δεν μπορείτε να με κάνετε φλανκ. Γιατί έχει τοίχο. Θα προλάβω να κάνω εγώ φλανκ πρώτος.
Πριν με κάνουν αυτοί. Τρία όμορφα αγόρια, στημένα στη σειρά. Έλλη, σκότωσες τίποτα ή πυροβολάς εμένα? Να σημειωθεί δε ότι αν κάποιος από αυτούς, κάποιο από τα AI εννοώ, είναι δεινός σκοπευτής και σημαδέψει την μπουκάλα του φλογοβόλου, θα γίνω φλαμπέ. Απλά το αναφέρω έτσι. Βλέπω την πλατούλα σου. Μ' αρέσει. Εσύ από πού ξεφύτρωσες? Θα έπαιρνα όρκο ότι κουβαλούσα το τσουρέκι μου. Θα πεθάνουμε πάλι. Γιατί το έχω μποτσάρει σου, δεν πάει. Το να σας πιάνω την μπάρλα και να πολεμάω δεν είναι ότι καλύτερο. Τρέχα, Έλλη. Χιλάρω, Έλλη. Κράτα τους απασχολημένους, Έλλη. Έχει κι αυτός τσουρέκι. Θα το πάρω. Καλό, αργά παρά αργότερα. Πρέπει να αλλάξω πιστολίνο. Δώσε μου λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο. Δεν σου ζητάω πολλά. Να αλλάξω όπλο. Έτσι. Ευχαριστώ. Τι καλός που είσαι. Μπορείς να πας για ύπνο τώρα, Κατερίνα. Κανείς δεν έχει σφαίρες. Τι σόι πτώματα είστε εσείς. Μηδέν προσφορά στην κοινωνία. Μηδέν συνεισφορά στους φτωχούς πλην τίμιου survivors. Ωραία, θεωρητικά ακολουθούμε το... το φλογοβόλο, πήγα να πω, όχι. Τις φωτιές κάτω, πώς λέγεται, πριν το είπα. Τα φωτοαριθμικά. Δισκομπάλα. Όχι. Το... αυτό, μωρέ, που ανάβει κόκκινο εκεί, το... μυαλό κουκούτσι. IQ ραδικιού, δε θυμάμαι πώς λέγεται. Φωτοβολίδα, άιντε ντε, πω, εντάξει. Τι τραβάμε όταν γυρίζουμε επεισόδιο, δεν λέγεται. Okay. Φωτοβολίδα. Εδώ είναι. Μου αφήνουν σημαδούρα για να τους βρίσκω πιο για να τους βρίσκω πιο εύκολα. Το είπα, χωρίς να γλωσσέψω την πέρδα μου. Ξέρω ότι είστε... ήσασταν εκεί. Μη με βαράς εμένα, γερονάνθρωπα. Σεβασμό στους γυρεότερους. Τσογλένια. Στη μάνα σας, ρε. Γιατί μου δείχνει ότι κάποιος είναι στα αριστερά μου, ενώ δεν είναι? Παιχνίδι με τρολάρεις, ο άλλος είναι απ' έξω. Μην κουνιέσαι. Περνάω δύσκολες ώρες στο σημάδεμα. Με τα λύπης μου δηλώνω ότι η Έλλη σημαδεύει καλύτερα από τον αδερφό μου τον Ντόμι. Και έχει τα τριπλάσια χρόνια της. Σίγουρα. Ξέρεις ποια θα είναι η τύχη σου. Θα σε στείλω πετώντας. Βρωμιάρη. Άσε με. Τι στο διάολο. What do you want me to do? What? Move.
Okay. All right, you ready? One, two, three. Yeah! Oh! Let's get to the damn horse. Okay. I don't see anyone. Let's go. Joel? How are we doing? I'm fine. Can you handle the window? Yeah. Δεν χρειάζεσαι φίλους άμα είσαι νεκρός. Χάρη. Με βλέπεις. Ω, Θεή. Ξεχνάω να περπατήσω, sorry. I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Oh, get up. You gotta tell me what to do. Come on. You gotta get up. Joel?
μια μινι παύση και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του The Last of Us. Έχει σοβαρέψει πολύ το πράγμα. Να είστε όλοι καλά, να παίζετε γαμάτα παιχνίδια και να μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα.